Στον κύριο Δημήτρη Δελιγιάννη, τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης Παιδείας και Διαβίου Μάθησης στο Δήμο Λαρισαίων, να τον ευχαριστήσω θερμά, να τον καλησπερίσω. Μία δύσκολη συγκυρία, δύσκολες στιγμές, Αντιδήμαρχε. Πραγματικά, καλησπέρα σε όλους. Είναι δύσκολες μέρες, ειδικά για την Λάρισα, πίσω που θα έλεγα ότι το έζησε πάρα πολύ έντονα. Ανεξάρτητα από την προέλευση των θυμάτων, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ατύχημα το οποίο έγινε έξω από την πόρτα μας κυριολεκτικά. Και θα έλεγα ότι το σήκωσε το βάρος ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω, η διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων συνεχίζεται και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί μια επίπονη διαδικασία, το είπε πριν από λίγο και εκπρόσωπος αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Έχουμε δώσει εντολή και είναι ανοιχτά τα ληξιαρχεία των δύο δήμων και αναφέρομαι στο Δήμο Λαρισαίων και στο Δήμο Τεμπών. Και τα δύο αυτή τη στιγμή στεχάζονται στον χώρο του ληξιαρχείου του Δήμου Λαρισαίων. Λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Ναι. Μέχρι πριν από μία ώρα που ήμουνα εκεί, είχαν προσέλθει τέσσερις εκπρόσωποι για τέσσερις, αν θέλετε, περιπτώσεις νεκρών. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί, πιθανόν να μην τελειώσει και αύριο. Οπότε έχουν εκδοθεί, Αντιδήμαρχε, και τα πρώτα πιστοποιητικά θανάτου. Έχουν δοθεί και τα πρώτα πιστοποιητικά θανάτου. Και εκδίδονται σιγά-σιγά τα πρώτα πιστοποιητικά θανάτου. Καταλαβαίνει συνήθως με εκπροσώπους των οικογενειών, γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Η δικιά μας, αν θέλετε, αποστολή είναι να εξυπηρετήσουμε αυτή τη διαδικασία με συνέπεια και συνέχεια για όσο χρειαστεί. Αντιδήμαρχε, τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία καταγράφονται ακόμα και διαδικαστικά, ποια είναι σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολες οι πρώτες ώρες, όπου οφείλω να σημειώσω ότι από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε αυτό το γεγονός, άρχισε να προσέρχονται γιατροί και νοσηλευτές στα δύο νοσοκομεία, ενεργοποιήθηκε το δεύτερο νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν σε εφημερία. Χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί μια αρκετά μεγάλη ομάδα από όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου, αλλά και της πόλης, θα έλεγα, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συγγενείς. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο βασικό μέλημά μας αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και θα έλεγα ότι δεν είναι και κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όλη η διαδικασία περισυλλογής των σωρών, ο τρόπος με τον οποίο δούλεψαν οι διασώστες, οι πυροσβεστικοί, η αστυνομία, είχε ένα ρυθμό αρκετά αργό από ένα σημείο και ύστερα. Ναι. Ο χώρος, όσους το έχουν δει από κοντά ή έστω από φωτογραφίες, είναι πραγματικά κάτι ασύλληπτο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια καταλαβαίνετε μετά ότι και η όλη διαδικασία στη συνέχεια, στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου που είχαν μαζευτεί οι συγγενείς, στον χώρο που χρειάστηκε να μαζευτούν οι σωροί, ο τρόπος με τον οποίο χρειάστηκε να γίνει ταυτοποίηση με το DNA, είναι μια διαδικασία αρκετά αργή, θέλει πολύ προσεκτικά βήματα. Ακριβώς. Και θέλει και περίσσεμα, ας πούμε, αν θέλετε, ψυχής από αυτούς που έχουν αναλάβει αυτό το πάρα Έχουμε πολύ δύσκολο έργο. Έχουμε ενημερωθεί ότι οι άνθρωποι εξαϊλώθηκαν με αποτέλεσμα οικογένειες να μην μπορούν να προχωρήσουν και συντέλεση κηδείας. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το γνωρίζετε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους στοιχεία. Θα το δούμε από εκεί και θα το δούμε από ένα σημείο και μετά. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι τα έγγραφα θα πρέπει να βγουν. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες λύσεις, τις οποίες, αν θέλετε, έχει στο πρωτόκολλο της ιατροδικαστική υπηρεσία. Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταθώ πραγματικά και νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να μας μείνει, είναι ότι με όλη αυτή τη διαδικασία είναι συγκλονισμένη μια τοπική κοινωνία και θα έλεγα ολόκληρη η Ελλάδα. Ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισε αυτό ένας ολόκληρος λαός, η Λάρισα, μπορώ να σας πω, νομίζω ότι
πραγματικά μεταδίδει ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να ξαναέχουμε κάτι τέτοιο και αυτοί που έχουν τις ευθύνες οφείλουν να τις αναλάβουν κάποια στιγμή επιτέλους. Να σταθούμε στις πολύ μεγάλες ουρές συμπολιτών μας και κάνει ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε σε όλη την Ελλάδα σε σημείο που κάποια στιγμή δόθηκε εντολή ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλέον άλλες φιάλες, δεν χρειάζονται πλέον, δεν θα μπορούν να συντηρηθούν. Για τις χιλιάδες των μαθητών που σήμερα βρέθηκαν στο τεράστιο συλλαλητήριο στην Λάρισα στις 12 η ώρα, θα σας έλεγα ότι σήμερα κλείσαν σχεδόν όλα τα σχολεία. Χιλιάδες μαθητές βρέθηκαν στους δρόμους από την κεντρική πλατεία μέχρι τον ΟΣΕ. Ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό πράγμα. Μια βουβή πορεία χιλιάδων μαθητών, πολίτες που κρατούσαν την ανάσα. Νομίζω πραγματικά ότι αυτές οι εικόνες πρέπει να μας μείνουν, γιατί κάτι οφείλουμε σε αυτή τη γενιά. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω, θερμά, γιατί να μαθαίνει η Ελλάδα μετά από τραγωδίες. Εγώ αυτό το ερώτημα έχω να θέσω στους αρμόδιους και στις αρχές. Και με το καλό να τα ξαναπούμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Σας ευχαριστώ θερμά. Για κάτι πιο ευχάριστο. Για κάτι πιο ευχάριστο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.